Ευτυχισμένος μάγειρας. Happy Cook. Γεια, ευτύχησε εδώ. Αυτή είναι η εκπομπή Happy Cook, ο ευτυχισμένος μάγειρας. Γιατί το πιο σημαντικό συστατικό για να πετύχει κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι που θα φτιάξει τη διάθεσή σας και θα τη φτιάξει ακόμα περισσότερο να το φτιάξετε κι εσείς. Θα είναι ένα τέλειο ομελέτα μπέργκερ. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε από τη βάση της συνταγής που είναι το ψωμί. Θα φτιάξουμε δικά μας ψωμάκια. Αυτά είναι ωραία στρογγυλά ψωμάκια ολικής. Και πολύ όταν φτιάχνετε σάντουιτς ή μπέργκερ και τέτοιο σπίτι, χρησιμοποιείτε έτοιμα ψωμάκια. Μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας. Μπορείτε μια φορά την εβδομάδα να κάνετε μια απλή διαδικασία και να έχετε ψωμάκια τα οποία μπορείτε να φυλάξετε και στην κατάψυξη. Τα υλικά για να φτιάξουμε το ομελέτα μπέργκερ θα τα πούμε μετά. Τώρα πάμε να δούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για το ψωμί. Έχουμε αλεύρι ολικής άλεσης και αλεύρι για κάθε χρήση. Δύο αλεύρια θα χρησιμοποιήσω συνδυασμό και για να είναι υγιεινό αλλά και για να είναι εύπλαστη η ζύμη. Έχουμε επίσης αλάτι μαλαϊών, έχουμε ελαιόλαδο, έξτρα παρθένιο ελαιόλαδο, θα βάλουμε δύο κουταλιές και έχουμε και ξερή μαγιά για να φουσκώσει. Έχουμε επίσης νερό που πρέπει να είναι χλιαρό σε θερμοκρασία δωματίου και λίγο πιο ζεστό για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Πολύ σημαντικό η μαγιά να μην έρθει σε επαφή με το αλάτι. Δεν είναι καλή φίλη αυτή οι δύο. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε πρώτα τη μαγιά, το νεράκι και αν θέλουμε στο ψωμί μπορούμε να βάλουμε και λίγο ζάχαρη. Απλώς στην αρχή ξεκινάμε λίγο να βάλουμε λίγο αλεύρι με λίγο νερό και τη μαγιά για να αρχίσει να ενεργοποιείται η μαγιά. Θα βάλουμε τώρα το αλεύρι, θα το μετρήσουμε, θα βάλουμε μισό κιλό, 250 γραμμάρια από το καθένα. Έχω ήδη βάλει λίγο και θα το ζυγίσω εδώ πέρα, έχω και ζυγαριά ακριβίας. Μετράει τελευταίο γραμμάριο. Ωραία. 946. Τέλεια. Ωραία. Θα βάλουμε άλλο τόσο αλεύρι ολικής άλεσης. Για να δούμε εδώ. Ωραία. Εκεί είμαστε τζετάτα. Πάρα πολύ καλά. Θα βάλουμε τώρα το αλάτι για να μην έρθει σε επαφή με τη μαγιά. Και το έξτρα παρθένιο ελαιόλαδο. Να κάνω μια τρύπα στη μέση. Τρύπα όχι στο νερό, τρύπα στο αλεύρι. Ωραία. Και ανακατεύουμε να πάρει όλο το αλεύρι και να μπορούμε σε λίγο να το ζυμώσουμε στο χέρι. Πάρα πολύ απλή διαδικασία να φτιάξει ψωμί στο σπίτι. Δεν είναι κάτι δύσκολο και ελπίζω που και που να το κάνετε κι εσείς. Ωραία. Ζυμώνουμε έτσι. Μπορούμε και λίγο στον πάγκο για να μην κάνουμε θόρυβο και να μην ενοχληθούμε. Τέλεια. Με το κάτω μέρος της παλάμης ή με τις γροθιές. Και το αφήνουμε για περίπου μία ωρίτσα να φουσκώσει και να ενεργοποιηθεί η γλουτένη. Να γίνει πιο ελαστικό και να μπορούμε μετά να το ανοίξουμε και να φτιάξουμε τα καρβελάκια μας, μάλλον τα ψωμάκια μας, τα στρογγυλά. Ωραία. Αυτό εδώ το αφήνουμε και φέρνουμε το έτοιμο. Τερεν. Δεν φούσκωσε γιατί ήδη το έχω ζυμώσει λίγο. Βασικά το αφήνουμε να ξεκουραστεί σε μια λεκανίτσα με μια πετσέτα από πάνω για να ξεκουραστεί έτσι και να μην κρυώνει. Και φουσκώνει αυτό και είναι αφράτο. Μετά το παίρνουμε, το ζυμώνουμε λίγο ακόμα και το χωρίζουμε στα 4 για να φτιάξουμε φρατζολάκια. 4 ή 5 βγαίνει με μισό κιλό αλεύρι. 1, 2, 3. Θα φουσκώσουν κι άλλο. Άντε, 4. Νομίζω είναι καλά. Και παίρνουμε τα ψήμα ελαιόλαδα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο σε 180 βαθμούς. Βάζουμε τα ψωμάκια μας. Τέλεια. Τα αφήνουμε λίγο έτσι να ξεκουραστούν ένα τεταρτάκι και μετά τα βάζουμε στο φούρνο για περίπου 30 λεπτά. Αυτά είναι λοιπόν τα ψωμάκια μας. Τα έχουμε και έτοιμα για να τα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Εσείς δείτε τελικά για να τα φτιάξετε στο σπίτι και επιστρέφουμε σε λίγο για να φτιάξουμε τα ομελέτα μπέργκερ.
Για να φτιάξουμε τα σπιτικά ψωμάκια χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 250 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, μία κουταλιά ξερή μαγιά, ένα κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι ζάχαρη και 250 ml νερό. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς! Happy Cook! Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα πιο επικά ομελέτα μπέργκερ του κόσμου. Ίσως δεν το έχετε ξανακούσει, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, θα θυμίζει λίγο αγγλικό πρωινό, αλλά αν την δείτε θα θέλετε να τη φτιάξετε. Τα υλικά που έχουμε για το ομελέτα μπέργκερ είναι τα εξής. Έχουμε τα ψωμάκια που φτιάξαμε εδώ στο σπίτι και αν για κάποιο λόγο δεν είδατε τη συνταγή, μπείτε στο bletsas.gr να δείτε πώς να τα φτιάξετε. Από εκεί και πέρα έχουμε bacon. Έχω εδώ πέρα φέτες bacon, τις οποίες θα τις ψήσω με ένα ωραίο κολπάκι. Έχω τυρί κασέρι, 3 αυγά για να φτιάξω την ομελέτα. Έχω κρεμμύδι και ντομάτα για το σερβίρισμα του μπέργκερ. Σαλάτα, την οποία θα ανακατέψω έτσι λίγο, θα την βάλω με λαδάκι, ξυδάκι, θα γίνει πολύ ωραία για συνοδεία. Και έχουμε επίσης λίγο αλατάκι, λίγο γάλα που θα βάλουμε μέσα στην ομελέτα για να γίνει λίγο πιο αφράτη και πιο νόστιμη. Άσπρο πιπέρι, για να μην μαυρίσει η ομελέτα. Και έχουμε και μυστική σάλτσα συνταγή, δεν σας τη λέω. Αυτή δεν σας τη λέω. Είναι μυστική barbecue sauce by Ευτύχης. Όχι, τίποτα δεν είναι. Είναι ketchup με σόγια sauce. Πολύ απλά πράγματα. Ωραία! Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε το bacon να ψήνεται. Θα φέρω τα ψάκι. Και θα δείξω το πιο τέλειο κολπάκι που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς. Ωραία, πάμε πρώτα να φτιάξουμε το bacon. Λοιπόν, θα το κάνουμε με ένα ωραίο tip, με ένα κολπάκι που όταν το δείτε θα θέλετε να το κάνετε. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να χωρέσει το bacon μέσα σε μπέργκερ ή σε ψωμί για toast. Το κόβουμε στη μέση και παίρνουμε μισό bacon, βάζουμε έτσι και άλλη μισή φέτα έτσι. Ανάποδα καλύτερα. Και παίρνουμε τώρα μια άλλη φέτα και τη βάζουμε εδώ από πάνω. Και άλλη μία φέτα και τη βάζουμε έτσι από πάνω. Και τώρα τα κάνουμε χιαστή, τα πλέκουμε αυτό από κάτω και αυτό από κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Jet. Και τώρα πάμε να ξανακάνουμε το άλλο δίπλα. Okay. Φυσικά μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με πολλές φέτες bacon, αλλά θα γίνει τεράστιο. Αυτό είναι τέλειο. Μια χαρά. Τώρα αυτό θα βάλουμε να το ψήσουμε για ένα 10 λεπτάκι στο φούρνο και επιστρέφουμε να φτιάξουμε την ομελέτα. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί! Κοιτάξτε! Τέλεια έχει γίνει! Φανταστικό! Πάμε τώρα να χτυπήσουμε τα αυγά. Θα βάλουμε 3 αυγά στην ομελέτα μας για να γίνει παχιά και πλούσια. Έτσι φουσκωτή, φουσκωτή. Μπαμπάτσικη. Όσο πιο φρέσκα τα αυγά τόσο καλύτερα. Το φρέσκο αυγό έχει πολύ συντό κρόκο, έτσι δεν διαλύεται, μένει πάνω. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα γαλατάκι. Μπορείτε να βάλετε ελαφρύ γάλα ή πλήρες, ένα σφινάκι. Και κοιτάξτε, το γάλα έχει μέσα λακτόζη που είναι ζάχαρο, που σημαίνει ότι αυτό θα καραμελώσει ελαφρώς και θα έχει γλυκιά γεύση ομελέτα και θα έχει και μια ωραία κρούστα. Ωραία, επίσης το γάλα βοηθάει να φουσκώσει περισσότερο. Θα βάλουμε αλατάκι και πιπεράκι. Βάλουμε λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στο τηγανάκι μας. Μπορούμε να βάλουμε και βούτυρο αν θέλουμε, ο προτιμώ λάδι. Εντάξει, έχει πολύ κορεσμένα λιπαρά από το μπέικον η συνταγή, δεν χρειάζεται καλό. Ωραία. Και να κάνουμε το τεστ της σταγόνας. Ναι, νομίζω είναι έτοιμο το τηγάνι. Πάμε να ρίξουμε την ομελέτα. Τη βάλουμε όλοι, δεν πειράζει, θα γίνει χοντρή μπαμπάτσικη. Την ομελέτα μπορείτε να μην τη γυρίσετε κόλλας, να τη διπλώσετε απλώς και το εσωτερικό να μαγειρευτεί από τη ζέστη. Και με αυτόν τον τρόπο θα μείνει και έτσι λίγο μελάτο το αυγό. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά αν είσαι αυτή που σας αρέσει έτσι το μελάτο αυγό, να κάνετε απλώς διπλωτή την ομελέτα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα το ψήσω λίγο παραπάνω και έτσι κι αλλιώς θα την κόψω σε κομμάτια για να τη βάλω μέσα στο μπέργκερ μου. Θα βάλουμε πράσινη ανάμεικτη σαλάτα σε ένα μεγάλο μπολ. Βάλουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
αλάτι και λίγο ξύδι βαλσάμικο, αυτό είναι με γεύση φράουλα. Φράουλα. Κουτάλια. Και έχω μια σαλάτα στο λεπτό, που είναι πάρα πολύ νόστιμη και θα τη χρησιμοποιήσω και σαν σκέτη μαζί με το μπέργκερ μου και σαν συνοδευτικό στο πιάτο, αλλά μπορώ αν θέλω να βάλω και λίγο μέσα στο μπέργκερ. Τυρί. Αυτό είναι κασέρι, μπορούμε να βάλουμε και παρμεζάνα, κεφαλοτήρι, ό,τι θέλουμε. Έτσι εδώ μέσα για να λιώσει και να ανακατευτεί έτσι με το λίγο μελάτο αυγό που έχει μείνει. Όρωση. Κοιτάξτε, τέλειο χρώμα έχει πάρει. Δεν πειράζει να σπάσει λίγο, έτσι κι αλλιώς θα την κόψουμε για να τη βάλουμε στο μπέργκερ. Τέλεια. Μαχαίρι ψωμιού για να κόψουμε το ψωμί. Λοιπόν, έχουμε εδώ το ωραίο ψωμάκι που φτιάξαμε. Σπιτικό ψωμάκι. Αν θέλετε να δείτε τη συνταγή, μπείτε στο bletsas.gr. Και θα πασαλείψουμε τη μυστική συνταγή στον πάτο του μπέργκερ, που δεν είναι τίποτα άλλο από κέτσαπ μαζί με σόγια σος. Θα βάλουμε εδώ μια καλή ποσότητα έτσι. Τέλεια, για να γίνει ζουμερό το ψωμάκι μας. Βάλουμε από πάνω λίγο από τη σαλάτα που φτιάξαμε. Και να κόψουμε τώρα ντομάτα και κρεμμύδι. Καλύτερο μαχαίρι για να κόψει ντομάτα σε φέτες είναι το μαχαίρι του ψωμιού. Το ίδιο ισχύει και για το κρεμμύδι. Και βάζουμε μερικές ροδέλες κρεμμύδι, ντομάτα, την ύπερο μελέτα μας που θα κόψουμε. Η μισή ομελέτα είναι για ένα μπέργκερ, την άλλη μισή φτιάχνετε ένα δεύτερο μπέργκερ. Και από πάνω το μπέικον, το τετράγωνο μπέικον που είναι ουσιαστικά δύο φέτες. Έτσι, μπράβο. Αν θέλετε βάζετε και λίγο ακόμα σος. Εγώ θα βάλω λίγο σος στο πάνω ψωμάκι. Πάρα πολύ ωραία, έτσι εδώ. Και θα καπακώσω. Και έχουμε το πιο επικό μπέργκερ του κόσμου. Ομελέτα μπέργκερ με μπέικον. Και να το πιο τέλειο, επικό ομελέτα μπέργκερ του κόσμου με μπέικον και μυστική σάλτσα. Λοιπόν, φτιάξτε κι εσείς, απολαύστε το. Και για να το φτιάξετε, φυσικά πρέπει να δείτε τα υλικά. Δείτε τα και τα λέμε σε λίγο που θα το τρώω. Για το υπερεπικό ομελέτα μπέργκερ χρειαζόμαστε για την ομελέτα 3 αυγά, ένα σφινάκι γάλα, αλάτι, πιπέρι, λίγο τριμμένο τυρί και λίγο λάδι για το τηγάνι. Για να συνθέσουμε το φανταστικό μπέργκερ χρειαζόμαστε 2 σπιτικά στρογγυλά ψωμάκια, 4 φέτες μπέικον, μια μεγάλη ομελέτα, κέτσαπ αν θέλουμε και σαλάτα για το σερβίρισμα. Συνοδεύουμε το μπέργκερ με το αγαπημένο μας αναψυκτικό για μεγαλύτερη απόλαυση. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς! Happy Cook!